Να δούμε το βίντεο του Αλφα με το τι έγινε χθες και έχουμε ζωντανή σύνδεση μετά με τις περιοχές που επλήγησαν. Για μια ακόμη φορά ο καιρός ανέτρεψε με άγριο τρόπο το καλοκαιρινό σκηνικό. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Ξαφνικά μπουρίνια μεταμόρφωσαν κεντρικές λεωφόρους σε χυμάρους, ενώ η πυροσβεστική δέχθηκε 70 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και αμπεκλωβισμούς πολιτών από πλημμυρισμένα σπίτια και αυτοκίνητα. Δεν γίνονται αυτά, ρε! Εδώ κοιτάρε, τι έγινε, σε ένα λεπτό, ρε. Στην περιοχή της δροσιάς, οδηγοί κινδύνεψαν, όπως μας λένε, μέσα στα αυτοκίνητά τους. Διερχόμενος πάνω σε αυτό το δρόμο και το νερό είχε φτάσει γύρω στο 1-1,5 μέτρο, είχε φτάσει μέχρι τον καθρέφτη μου και είχε σηκωθεί ήδη το δρόμο το αμάξι. Και το άφησα όπως ήταν, άνοιξε την πόρτα, μπήκαν όλα τα νερά μέσα. Κινδύνεψες. Ναι. Με την παραμικρή βροχή, ο συγκεκριμένος δρόμος πλημμυρίζει συνέχεια και δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα. Έπρεπε να κοντέψουμε να πνιγούμε εγώ με την αραβωνιαστικιά μου και έφτασε το νερό μέχρι επάνω εδώ το τζάμι. Αναγκαστήκαμε και βρήκαμε καταφύγιο σχεδόν κολυμπώντας το πλησιέστερο βενζινάδικο. Σε αυτό εδώ το σημείο στη Λεωφόρο Δημοκρατίας κάθε φορά που βρέχει τα πάντα καλύπτονται με νερό. Σήμερα το πρωί χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής έτσι ώστε να απεγκλωβιστούν οδηγοί που είχαν μείνει τα αυτοκίνητά τους σε αυτό εδώ το σημείο. Την αγωνία των κατοίκων στην περιοχή του Σχιστού που βλέπουν τα σπίτια, τα μαγαζιά και τα αυτοκίνητά τους να πλημμυρίζουν σε κάθε νεροποντή αναδεικνύει βίντεο που κατέγραψε πολίτης από τον μπαλκόνι του. Το αμάξι έχει γίνει κανονικά βάρκα, κολυμπάει. Η άλλη βάρκα εδώ πάει βόλτα. Έχουν μείνει εδώ και το νερό, κοιτά, έχει φτάσει δεν ξέρω και εγώ πόσο. Και εγκλωβιστεί ο άνθρωπος στο Mercedes και από την πίεση το νερό δεν άνοιγε η πόρτα. Με την πρώτη νεροποντή στην Αθήνα, στη διασταύρωση των οδών Μιλέρου και Πειραιός, το έδαφος υποχώρησε, με αποτέλεσμα ένας δικυκλιστής να πέσει στη συγκεκριμένη τρύπα. Μου έβρεχε καταρροκτοδός εκείνη τη στιγμή, δεν μπόρεσα να το αποφύγω. Και έπεσα μέσα, έχω χτυπήσει το χέρι μου, έχει σπάσει ο τροχός μπροστά, δεν μετακινείται η μηχανή, περιμένω την ασφαλιστική μου, πρέπει να κινηθώ νομικά. Το έργο αποχέτευσης ήταν πρόσφατο, λέει τελείωσε περίπου τον Ιούνιο, δεν είχε προλάβει να κάτσει ακόμα η αποκατάσταση που έχει γίνει στο χώμα, στα σκύρα, στο 3α, στο υπόβαθρο και, και στην άσφαλτο, με αποτέλεσμα λόγω της έντασης βροχόπτωσης να κάτσει το χώμα. Στη Γλυφάδα και στη Βούλα χθες το βράδυ, δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους στην καρδιά του Αυγούστου. Σε αυτό το σημείο της οδού Δερβενακίων, το ρέμα που ξεκινά από τον Ημιτό γίνεται υπόγειο. Ωστόσο, ο αγωγός έφραξε από τα φερτά υλικά που κατέβηκαν από το βουνό. Αποτέλεσμα, η οδός Δερβενακίων να μετατραπεί σε χυμάρο. Πέτρες, ό,τι είχε το ρέμα μέσα τα έβγαλε έξω. Λεωφορεία και αυτοκίνητα έμειναν στο δρόμο. Οδηγοί απεγκλωβίστηκαν από την οδική βοήθεια, ενώ πολλά σπίτια πλημμύρισαν. Τα ορμητικά νερά μετά την υπερχείληση του λικορέματος εισέβαλαν με σφοδρότητα στα γκαράζ και τα υπόγεια των σπιτιών εδώ στη Βούλα. Προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές. Πέρα τη συναισθηματική αξία των πραγμάτων που χάνεις και μια ολόκληρη ζωή πράγματα. Είναι η κόπη μια ζωή ουσιαστικά. Και η κόπη και οι αναμνήσεις και πολλά πράγματα. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη σύνδεση της ημέρας. Πάμε μέχρι το Διόνυσο που επλήγη χθες από την κακοκαιρία. Πλημμύρισαν σπίτια, βούλιαξαν αυτοκίνητα κυριολεκτικά στους δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια. Στο Διόνυσο λοιπόν βρίσκεται η Κάτια Καραχάλιου μαζί με μια κάτοικο της περιοχής. Καλημέρα Κάτια. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα? Παναγιώτη, καλημέρα. Δεν θέλω να καθυστερώ άλλο την κυρία που έχει κάτσει μόνο για να βγει σε εμάς. Να μας πει λίγο πώς ήταν χθες εδώ η περιοχή. Δραματική ήταν η περιοχή. Δράμα. Ένα δράμα ζήσαμε. Εγώ μένω λίγο πιο πάνω και είχε σταματήσει η πυροσβεστική και μετά από λίγο είδα από το παράθυρο να 4-5 άτομα τα βγάζε η πυροσβεστική. Ειδικά ένας από ό,τι έμαθα βγήκε από την οροφή. Πλημμυρίζει εδώ στο φαρμακείο ακριβώς. Και όλος αυτός ο δρόμος, η λεωφόρος, είναι συνέχεια όταν βρέχει ένα κακό χάλι. Δηλαδή τα ποτάμια δεν μπορείς να περάσεις καθόλου. Και πιο κάτω είναι ένα σούπερ μάρκετ και δεν μπορούμε να,
να πάμε ούτε στο σούπερ μάρκετ, πιθανά δεν μπορούμε να πάμε. Και βλέπουμε στις εικόνες κάτι και τις λακκούδες στον δρόμο. Στη Φυσιά, είχα πάει με την κόρη μου και με την εγγόνα μου και με τον άντρα μου. Και για να μπούμε μέσα να ανοίξει η γκαραζόπορτα, ευτυχώς δηλαδή που άνοιξε και μπήκα μέσα και με τέτοια πλημμύρα και με τέτοια βροχή, φοβηθήκαμε όλοι και το μωρό και αυτά. Και η κόρη μου βούτυξε το μωρό και πώς βγήκε δεν ξέρω. Ένας Κάτια, βλέπουμε στην εικόνα που μας δίνει ο καλός συνάδελφος οπερατέρ ότι υπάρχουν και πλημμυρισμένα, υπάρχουν και λακκούβες στο δρόμο. Δεν ξέρω αν προϋπήρχαν ή άνοιξαν τώρα. Και η λεωφόρος αυτή και έρχεται και από πάνω. Δεν έχει επιστροφή, κυρία, δεν μας ακούει. Κατεβάζει μέχρι πέτρες και τέτοια και δεν μπορούμε να περάσουμε. Δηλαδή, η διάβαση γίνεται με τα δυσκολία. Παναγιώτη, σε ακούω, δεν θέλω να τη διακόψω, γιατί μας λέει αυτό που έζησε χθες. Ναι, βλέπουμε στην εικόνα ότι υπάρχουν και λακκούβες στο δρόμο, οι οποίες είναι επικίνδυνες, είναι φωνικές. Αν πέσει ένα μηχανάκι εκεί, θα σκοτωθεί κάποιος άνθρωπος. Από το πρωί που ερχόμουν στη δουλειά, ανέβαινα την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, είδα σε πολλά σημεία και μετά την Εθνική έχουν βγει οχήματα του Δήμου με εργάτες και κλείνουν λακκούβες. Θα πρέπει και κάποιος να πάει στο σημείο που είσαι. Βέβαια. Δεν ξέρω αν προϋπήρχαν αυτές οι λακκούβες ή άνοιξαν από την κακοκαιρία, αν οφείλεται σε κακοτεχνία του δρόμου. Είναι όμως πάρα πολύ επικίνδυνες. Και είναι ακόμη ένα θέμα που πρέπει να προσέξουμε. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και οι οδηγοί κόβουν για να περάσουν από εδώ. Είχε σταματήσει η κυκλοφορία τελείως. Ήταν η πυροσβεστική και είχε σταματήσει η κυκλοφορία. Δεν σου αφήνουν να περάσουν καθόλου. Το οδόστρωμα εδώ έχει γίνει έτσι από την βροχή ή προϋπήρχε. Αυτό δυστυχώς το φτιάχνουμε, αλλά και πάντα γίνεται. Γίνεται πάντα. Τώρα αυτό είπανε να κάνουν τα έργα μέχρι τη μέση και τώρα αυτό μας είπανε θα το φτιάξουν μετά το Σεπτέμβριο. Και τα φτιάχνανε τη νύχτα, δηλαδή το δρόμο, αλλά και πάλι δεν ξέρω τι γίνεται. Κάποιο ρήμα πρέπει να ήταν λίγο πιο πάνω από εκεί πέρα και κατεβαίνουν τα νερά από πάνω. Πολλά νερά. Βάσου, σας ευχαριστούμε. Να κάνετε και τα ψώνια που δεν κάνατε χθες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτη. Κάτια Καραχάλιου, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Θα συνδεθούμε και αργότερα να δούμε και άλλες ειδήσεις. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εκτός φυσικά από την Αττική που επλήγει από την κακοκαιρία, όλη η χώρα πλημμύρισε. Ενδεικτικές είναι, αποκαλυπτικές είναι οι εικόνες στη Χαλκιδική που είχαμε για άλλη μια μέρα πλημμυρισμένα σπίτια και υπόγεια. Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Α. Οδηγός περνάει ανάμεσα σε αυτοκίνητα που έχουν παρασυρθεί στη Σαντορίνη. Η καταιγίδα τα ξημερώματα στο νησί προκάλεσε για πολλές ώρες χάος στο οδικό δίκτυο και κατολισθήσεις. Οι ζημίες είναι πάνω από 20 αυτοκίνητα και από τη ΔΕΗ και από εδώ. Εγώ 4 η ώρα τραβούσα αμάξια στη ΔΕΗ απ' έξω. Ήταν πολύ βίαιο όντως φαινόμενο. Έπεσαν εκατοντάδες κεραυνοί κατά τη διάρκεια της νυχτάς. Συνεργεία του Δήμου δίνουν μάχη με το χρόνο να αποκαταστήσουν όλες τις ζημιές, καθώς το νησί είναι γεμάτο τουρίστες. Ο οδηγός που βρέθηκε στο δρόμο την ώρα της καταιγίδας περιγράφει τις συνθήκες που επικρατούσαν με τις πέτρες να πέφτουν και μεγάλες ποσότητες χώματος να έχουν παρασυρθεί από τα νερά. Τα πόδια μου μπήκαν μέσα στη λάσπη και τις πέτρες μέχρι τα γόνατα. Με πέτρες οι οποίες ήταν φανερό ότι είχαν σπάσει, γιατί ήταν εντελώς μυτερές. 50 χρόνια προσπαθούμε να μαζεύουμε τα μπάζα από αυτούς τους δρόμους. Η κακοκαιρία χτύπησε και τη Μύκονο με πλημμυρικά φαινόμενα στο λιμάνι, τα Ματογιάννια και τη Μικρή Βενετία. Οι τουρίστες είδαν με το πρώτο φως ένα τεράστιο υδροστρόβιλο κοντά στο λιμάνι, ενώ σε κάποια σημεία όσοι περπάτησαν στα σοκάκια είδαν το νερό να φτάνει μέχρι τη μέση. Πάρα πολύ βροχή, ξαφνική βροχή μπορώ να σας πω, δηλαδή περίπου μια μισή ώρα κράτησε. Ο δρόμος στον Απρόβατο κόπηκε στα δύο από βράχια και χώματα εξαιτίας της κακοκαιρίας στην Άνδρο. Η καταιγίδα έπληξε το νησί με τα συνεργεία να δίνουν μάχη για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία μετά από περίπου 2 ώρες. Δύο οδηγοί στη Χαλκιδική αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα οχήματά τους για να μην κινδυνεύσουν εξαιτίας της καταιγίδας που ξέσπασε στην περιοχή. Για τρίτη μέρα προκλήθηκαν ζημιές σε καλλιέργειες, ενώ σε 6 περιπτώσεις η πυροσβεστική έκανε απάντληση υδάτων σε πλημμυρισμένα σπίτια και υπόγεια.
Οπ! Πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Και καλό καλοκαίρι. Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.